Αν και τα επίσημα στοιχεία για την πορεία του τουρισμού στη χώρα αναμένονται από την Τράπεζα της Ελλάδας, όλα δείχνουν ότι το φετινό καλοκαίρι αφήνει ένα θετικό αποτύπωμα για τη χώρα μας και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που μέσα από την διαρκή προσπάθεια ανάδειξης των πλεονεκτημάτων του τόπου κατάφερε με στοχευμένες δράσεις και καμπάνιες να προκαλέσει το ενδιαφέρον και να κινηθεί με επιτυχία, με τον εγχώριο τουρισμό να παρουσιάζει σημαντική αυξητική τάση. Από τώρα μπορώ να πω ότι είναι παραπάνω θετικά από ό,τι τα περιμέναμε. Έδειξε ότι η καμπάνια που ετοιμάσαμε και απευθυνθήκαμε στον εσωτερικό τουρισμό απέδωσε καρπούς. Φυσικά δεν παραλείψαμε και δεν θα παραλείψουμε να απευθυνόμαστε και να απευθύνουμε μηνύματα διαφημιστικά προς το εξωτερικό, προς τους τουρίστες που θέλουν να επισκεφθούν τη χώρα μας και τη Δυτική Ελλάδα. Ήδη από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ετοιμάζεται η νέα διαφημιστική καμπάνια, ενώ παράλληλα δίνεται βάρος στο χειμερινό τουρισμό, με τις μοναδικές ομορφιές περιοχές όπως η Φολόε να πρωταγωνιστούν ως εναλλακτικοί προορισμοί. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα παρουσιάσουμε το καινούριο branding της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Είναι μια είδηση κι αυτό. Είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν μπορώ να πω περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί όπως καταλαβαίνετε πρέπει να έχει λίγο σασπένς. Τρέχει αυτή την περίοδο τα διαφημιστικά σποτ για τη Δυτική Ελλάδα, κυρίως για το χειμερινό τουρισμό. Πρωτεύοντα ρόλο έχει το δάσος της Φολόης. Είναι εναλλακτικές μορφές τουρισμού και εννοείται χειμερινός τουρισμός, όπως και το κάστρο στο Χλεμούτσι, όπου το έχουμε συνδυάσει με μια μεγάλη επιτυχία που κάναμε εκεί με το μυστικό τραγούδι του κάστρου, όπου συνδυάσουμε τον πολιτισμό, τη μουσική με την επισκεψιμότητα, με τα αξιοθέατα της περιοχής. Όπως τόνισε ο κ. Κοροβέση, σημαντικά είναι και τα ωφέλη από την συμμετοχή σε επιλεγμένες διεθνείς εκθέσεις, με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να είναι παρούσα και να διεκδικεί με αξιώσεις ένα σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας αγοράς. Είμαστε έτοιμοι από τώρα και για τη θερινή περίοδο. Αμέσως μετά τον Γενάρη-Φλεβάρη θα αρχίζουν να παίζουν σε όλα τα μέσα και για τη θερινή περίοδο, να ξεκινήσουμε από τους πρώτους τη διαφημιστική μας καμπάνια. Δεν σας κρύβω ότι είμαι ευχαριστημένος. Έχω μιλήσει και με ξενοδόχους. Η σεζόν πήγε ικανοποιητικά και σε άλλους πολύ καλά. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε. Τα στοιχεία είναι θετικά. Κάνουμε σοβαρή προσπάθεια με τον Περιφερειάρχη, τον Νεκτάριο, το Φαρμάκι. Ήδη πάμε σε εκθέσεις που δεν είχαμε ξαναπάει. Το Φλεβάρι προετοιμάζουμε από τώρα την έκθεση που θα πάμε για πρώτη φορά στο Ντουμπάι με μεγάλη αντιπροσωπεία, για να μπορέσουμε εκεί να κάνουμε και συμφωνίες στον τουρισμό. Ήδη από τις εκθέσεις που πήγαμε σαν περιφέρεια στο Παρίσι αλλά και στο Λονδίνο κάναμε πολλές επαφές. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη Δυτική Ελλάδα και νομίζω ότι το όλο από την αρχή και στον τουρισμό είναι το σημαντικό κατά τα θέματα.